σχέδιο για τη χώρα δεν είχαν ποτέ. Γι' αυτό η χώρα έφτασε εδώ που έφτασε, γι' αυτό και ο Δήμος με τα 4-5 χρόνια που περνούν θα φτάσει σε ακόμα χειρότερη κατάσταση από ό,τι βρίσκεται σήμερα. Μη έχοντας το σχέδιο για τη χώρα, την έφεραν εδώ που την έφεραν. Και βεβαίως οι προγραμματισμένες καραντομήσεις ανθρώπων που έχουν συνδυάσει τη ζωή τους με μια δουλειά, που έχουν οργανώσει το μέλλον τους με μια δουλειά, που έχουν επενδύσει σε αυτή τη δουλειά για τα παιδιά τους και τους ίδιους, δεν είναι παρά η επιλογή αυτών των ανθρώπων προκειμένου να αντιμετωπίσουν την ανικανότητά τους. Την ανικανότητά τους να καλύψουν τις υποχρεώσεις που δημιούργησαν οι ίδιοι προς τρίτους, οι οποίοι τόσα χρόνια βοηθούσαν στην επανεκλογή τους, δίνοντας λεφτά για να κάνουν αυτά τα παιδιά. Αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι, εδώ το οποίο, αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα συνταρακτικό και θα πρέπει να το δούμε, είναι και ο κινησμός με τον οποίο μιλάει η κεντρική διοίκηση. Ο κύριος Μητσοτάκης, ενώ ήταν στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις πριν γίνει υπουργός και έλεγε διάφορα, μόλις πήγε στο Υπουργείο του, τους μόνους υπεράληθμους που βρήκε από όλη την κεντρική διοίκηση ήταν των Δήμων, των σχολείων, της υγείας μεθαύριο. Στο Υπουργείο του βρήκε μόνο 60, σε όλη τη δημόσια διοίκηση βρήκε μόνο 60 υπεράληθμους. Αυτός είναι ο κινησμός με τον οποίο κινούνται. Τελειώνεται, κύριε Γκίνηση. Έχω πάρα πολλά να πω. Εάν θέλετε, σταματώ εδώ. Όχι, θα τελειώσετε, διότι αναλώσατε τον μεγαλύτερο χρόνο σε θέματα εκτός της ημερησίας. Λοιπόν, τελειώστε όμως. Κύριε Πρόεδρε, επειδή για το Δήμο δεν πήγε για ένα όριο. Και επειδή είναι ειδική συνεδρία, μπορούμε του χρόνου να του αυξήσουμε. Δεν είναι πρόβλημα αυτό. Ακούστε με λίγο. Να τηρήσουμε μία τάξη. Ναι, αυτό λέω. Μιλώσω ο κύριο Γκίνηση. Θα τελειώσετε, κύριε Γκίνηση. Θα τελειώσω αφού πόσα έχετε δύο λεφτά. Δεν προλαβαίνω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο που μου παραχωρήσατε. Γιατί δύο λεφτά. Μένω υπόχρεος. Δύο λεφτά νομίζω ότι είναι αρκετά. Ξεκινήστε και βλέπουμε. Να δούμε. Επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα και πέρα από τις αιχμές από εδώ και από εκεί που κακώς μπαίνουν στο τραπέζι, δεν είναι κακό να επεκταθεί όσο πιστεύει ο καθένας επί του θέματος. Δηλαδή και δύο και τρία λεπτά πιστεύω ότι θα μιλήσουν και οι τρεις από σήμερα. Σκοπός είναι να βγούμε ομόφωνα από εδώ μέσα και ας κάνουμε και λίγο παραπάνω. Ακούστε με, ακούστε με. Τα πέντε λεπτά, ξέρετε ότι τα έχουμε προαποφασίσει. Το να αρχίσουμε να το αφήσουμε large όσο πάει δεν γίνεται. Γι' αυτό είπα στον κύριο Γκρίτση, έχετε ακόμα δύο λεπτά. Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουμε τηρήσει. Αλλά ο σκοπός είναι να είμαστε μέσα στο θέμα. Διότι αναλώθηκε με θέματα άλλα. Λοιπόν, τελειώστε, κύριε Γκρίτση. Πρόεδρε, παραλαμβάνω, θα τελειώσω να διαβάσουμε την τελευταία σελίδα. Εγώ δύο λεπτά δεν δέχομαι να μιλήσω. Την παρατήρηση για την εκτός θέματος τοποθέτησή μου θα έπρεπε να την κάνετε και στον εκδεξιό σας καθήμενο. Διαφορετικά, ό,τι είχα να πω πριν. Λοιπόν, δεν θέλετε να συνεχίσετε. Κύριε Κρητική, έχετε το λόγο. Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι.